Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Είμαι από το 1992. 30 βάλε. Και ήταν και ο πατέρας σου. Ήταν και ο πατέρας μου. Ναι. Έτσι, ναι. Οικογενειακή παράδοση στην ουσία. Σχεδόν. Αυτό πώς έγινε τώρα, ερχόσουν εδώ, έβλεπες, μάθαινες την τέχνη, γιατί δεν είναι και κάτι το οποίο να το μάθεις στη σχολή αυτό, έτσι. Πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά τι τέχνη να το κάνεις. Ερχόμουν και σαν παιδί εδώ, αλλά έβλεπα και τον πατέρα μου, τους γονείς μου που κάνουν αυτή τη δουλειά, οπότε βοήθαγα, ψιλοβοήθαγα, στρίψε αυτό το νηματάκι, ράψε αυτό, τα εύκολα και σιγά σιγά ήρθε κάποια στιγμή που... Σε έπαιρνε μαζί του? Εδώ στη φορά όχι, αλλά καμιά φορά και στο σπίτι κάναμε δουλειές τέτοιες. Άρα στην ουσία έχεις μεγαλώσει μέσα σε αυτό που λέγεται Εύζωνη και Προεδρική Φρουρά, έτσι. Ναι, εμείς βιώνουμε την παράδοση τώρα εδώ. Το πιο χρονοβόρο εδώ πέρα είναι η στολή του Εύζωνα, mm-hmm. που είναι κατασκευασμένη από μαλλί και ο χρόνος κατασκευής της, ανάλογα ποιος θα τη δουλέψει, το λιγότερο θέλει 6 μήνες, γιατί το περισσότερο μέρος της δουλειάς είναι στο χέρι. Και το πιο δύσκολο... Είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ, έτσι. Το οποίο είναι το γυλαίκο. Το γυλαίκο. Αυτό θέλει 6 μήνες. Αυτό θέλει 6 μήνες. Για να έχετε κάποιο μέτρο σύγκρισης, ας πούμε η φουστανέλα που τη βλέπουμε εδώ, ο χρόνος κατασκευής είναι γύρω σε 1,5 με 2 μέρες. Ναι, γιατί εδώ έχουμε ένα γυλαίκο, το οποίο από τι ύφασμα είναι φτιαγμένο? Αυτό είναι η βάση του υφάσματος, λέγεται σαγάκι. Είναι ένα είδος μάλλον υφάσματος. Και πάνω εκεί κεντάμε τα κορδονάκια που βλέπετε, με τα κορδονάκια που βλέπετε. Και είναι απέναντι. Ολοκέντητο, έτσι. Έχουμε γεμίσει όλη τη βάση του υφάσματος. Ναι. Οπότε η βάση του υφάσματος τη βλέπετε μόνο εδώ, στα κουμπιά. Mm. Όλο το άλλο είναι γεμάτο από κεντήματα. Έχει και μερικά σύμβολα βέβαια μέσα. Αυτά που γνωρίζουμε εμείς. Εδώ είναι το κυπαρίσι του Μιστρά. Εδώ βλέπουμε τα ωμέγα της Ορθοδοξίας, το α και το ωμέγα που λέμε, είναι αυτό εδώ, το ένα μέσα στο άλλο, γιατί δεν μπορούσαμε τότε να δηλώσουμε την πίστη μας, τα κάναμε κρυπτογραφικά. Ολοκέντητο λοιπόν, εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι βαρύ πράγμα, πολύ βαρύ, έτσι, και γενικά όσο... η στολή του Τσολιά είναι μια βαριά στολή, έτσι, και θα να το πούμε, είναι γιατί έτσι, αυτά τα παιδιά την περπατάνε, την κουβαλάνε, 13 κιλά. Εδώ να συμπληρώσουμε κάτι, κύριε Αντώνη, ότι όσο αυτή η τέχνη, ήταν, ό,τι αφορούσε το μαλλί, ήταν οικιστική τέχνη. Mm-hmm. Το μαλλί και το μετάξι γινόταν στα σπίτια. Ένα μέρος αυτής της τέχνης γνωρίζουμε εμείς ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες της φρουράς. Φανταστείτε ότι στα σπίτια ήξεραν πολύ περισσότερα πράγματα. Μάσκωσα ένα, μου επιτρέπεις. Βέβαια. Δεν είναι τελειωμένο. Ναι, έχει σουρωθεί τώρα και θα πάρουμε το σώμα του κάμισου. Άρα στην ουσία είναι έτσι, εδώ. Ναι, αλλά θα ανοίξει η σούρα, ναι, και θα τοποθετηθεί στη μασχάλη και θα πάρει όσο χρειάζεται. Και όλο αυτό είναι το... Θα πάρει όσο χρειάζεται. Που κάνει τώρα... και την κίνηση του χεριού. Ναι, τώρα η σούρα είναι πολύ μαζεμένη. Θα πάρει όσο χρειάζεται, όσο χρειαζόμαστε, γιατί μπαίνει εδώ, το κομμάτι αυτό εδώ, το μπροστινό. Η σούρα δεν πηγαίνει σε όλο το μανίκι γύρω-γύρω. Τη βάζουμε σε συγκεκριμένα εδώ, στο κομμάτι εδώ. Ωραία, έλα να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Πόσα χρόνια Άννα εδώ? 23 χρόνια. 23. Πέρασαν γρήγορα, δεν έχεις καταλάβει? Πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι, πολύ γρήγορα. Τα παιδιά, γιατί είναι παιδιά έτσι, mm-hmm. από 18 μέχρι 25-26 χρονών, εγώ τα θεωρώ σαν δικά μου παιδιά, γιατί έχει τύχει να έχω και εγώ δύο αγόρια. Mm-hmm. Και τους βλέπω πια, δηλαδή και στην αρχή, αλλά και τώρα τους βλέπω σαν δικά μας παιδιά. Mm-hmm. Έρχονται εδώ, να μας φτιάξετε αυτό, να μας φτιάξετε εκείνο. Δηλαδή τους βλέπεις πάρα πολύ κοντινούς σου ανθρώπους. Σας βλέπουν και λίγο σαν μαμάδες, θείες, λίγο ναι, έτσι, ας πούμε, στη λογική. Φτιάξτε μου εδώ ότι μου χάλασε η στολή και τα λοιπά. Ναι. Τώρα κάνω ένα μανίκι, τη σούρα δηλαδή, στο μανίκι του πουκάμισου. Είναι το φαρδί. Τώρα, ας πω την αλήθεια, έτσι πως το βλέπω εγώ όλο αυτό εδώ, ναι, σαν μαξιλαροθήκη μου φαίνεται. Έτσι. Το πουκάμισο έχει δύο μανίκια. Όλο αυτό είναι για ένα μανίκι. Αυτό είναι ένα μανίκι. Ναι. Θα σουρωθεί, κάνω εγώ τη σούρα τώρα στο χέρι. Θα σουρωθεί και θα το βάλουμε στο πουκάμισο
Και είναι ένα μικρό μανίκι από μέσα. Δεν θα κόψεις ύφασμα δηλαδή. Όχι, όχι. Όλο αυτό είναι ένα μανίκι. Ένα μανίκι, ναι. Αυτό για να καταλαβαίνουμε και πόσο ύφασμα χρειάζεται. Ναι, έτσι. Ναι, αρκετό. Ή πόσο ομαλή για να φτιάξει κανείς μια στολή. Ναι, βέβαια. Χρειάζεται πολύ ύφασμα. Οι εύζωνες όταν κουνάνε τα χέρια τους και ανεμίζουν τα μανίκια, είναι αυτό εδώ. Όλα αυτά εδώ είναι μανίκια που βλέπω. Ναι, ναι. Γενικά εδώ η δουλειά θέλει λεπτομέρεια και υπομονή. Και υπομονή. Έτσι, ναι. Υπομονή έχεις γενικά. Ναι, θεωρώ έχω. Ναι. Σαν άνθρωπος γενικά θεωρώ ότι έχω αρκετή υπομονή. Η ανησυχία είναι ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν αυτό που κάνετε. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν. Όταν χρειαστεί να έρθουν άτομα για να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, πιστεύω ότι οι αρμόδιοι θα ασχοληθούν και θα φέρουν άτομα. Πότε βγαίνει η σύνταξη? Σιγά σιγά. Θέλεις? Όχι, δεν με πειράζει. Εντάξει, πονάω το χώρο εδώ, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να μας και εντάξει, να έρθουν νέοι να αναλάβουν. Να έρθουν νέοι όμως. Ναι, το παράπονο μου είναι να μην έρθουν μεγάλοι. Γιατί, δηλαδή, το 2000 ήρθαν τρία άτομα εδώ, μετά από μεγάλη διαδικασία τέλος πάντων, γιατί συνήθως ερχόντουσαν μεγάλοι ανθρώποι, στα 45-50, μέχρι να μάθουν το γυλαίκο είχαν φύγει, συνταξιούχοι. Κάποια στιγμή, το 2000 έγινε μια προκήρυξη, ήρθαν νέα παιδιά, η κοπέλα εκεί ήρθε 20 χρονών, η μεγαλύτερη χαρά μας ήταν. Γιατί θα την είχε για 30-40 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό είναι. Νέος, να ανανεώσουμε την παράδοση εδώ, να έτσι συνεχίσει. Έτσι. Και να μείνει και η τέχνη, έτσι. Γιατί είναι μια τέχνη που πρέπει να μείνει, είναι κομμάτι της παράδοσής μας. Πρέπει. Ναι. Εύζωνοι δεν θα υπήρχαν, όπως τους γνωρίζουμε, αν δεν υπήρχαν οι τσαρουχοποιοί. Καλώς ήρθατε εδώ στο εργαστήριο της Προεδρικής Φρουράς. Εδώ είναι το μοναδικό εργαστήριο. Εδώ φτιάχνουμε ό,τι έχει σχέση με δέρμα. Φτιάχνουμε μπότες των ποντίων, των κριτικών. Φτιάχνουμε ζώνες λουστρινίου, ανάσπαστος που δένουν οι ευζώνοι τις φουστανέλες τους. Φτιάχνουμε τα τσαρούχια, φτιάχνουμε τα στιβάνια των αξιωματικών. Ό,τι έχει σχέση με δέρμα και καινούργια και επισκευές γίνονται εδώ στο εργαστήριο. Ίσως οι τελευταίοι του είδους τους. Παίρνουν σκληρό ακατέργαστο δέρμα και το μετατρέπουν σε τσαρούχι. Μιλούν για τη δουλειά τους με μια απίστευτη αγάπη. Εγώ με αυτό το επάγγελμα μεγάλωσα. 15 χρονών παιδί, πρώτο έπιασα δουλειά σε εργοστάσιο με παπούτσια. Έβγαλα και μια σχολή σχέδιο παπουσιού κόφτης, μοντάρισμα. Ήταν μια σχολή κάτω στο Μοσχάτο. Με αυτή μεγάλωσα, με αυτή παντρεύτηκα, με αυτή έκανα παιδιά, τα σπίτια μου. Τι να σου πω εδώ. Άμα σου λέγε κάποιος, έλα Γιώργο τώρα φύγε από εκεί όπως είσαι και έλα στο τάδε εργοστάσιο, θα φτιάχνεις παπούτσια πολυτελείας και θα παίρνεις και καλύτερα λεφτά. Αυτό, τι να σου πω τώρα, εδώ είναι άλλο το περιβάλλον. Εδώ τώρα όλος ο κόσμος χαζεύει τον Εύζωνα. Όποιος και να δει τον Εύζωνα, όποιος και να έρθει από το εξωτερικό, θα έρθει στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και στην Ακρόπολη. Θα πάνε κάτω και θα δούνε τον Εύζωνα, να δούνε το τσαρούχι του, να δούνε τη φουστανέλα του, να δούνε τη φερμελή του, να τα δούνε. Το αυτό σκέφτεσαι και λες ότι αυτό που κοιτάει ο κόσμος το φτιάχνω εγώ. Εγώ το δικό μου το τσαρούχι το γνωρίζω από μακριά. Ξέρω ότι αυτό είναι το δικό μου. Ξέρω ότι εκείνο είναι του αλουνού. Του αλουνού συνάδελφου. Το άλλο είναι του αλουνού συνάδελφου. Ο καθένας δηλαδή με τη δική του τέχνη. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Μπορεί να μοιάζουν όλα ίδια, αλλά όλα είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Και τα δικά μου. Γιατί σήμερα μπορεί να μου γίνει λίγο διαφορετικό. Προσπαθώ να το κάνω καλύτερο. Προσπαθώ να το κάνω καλύτερο. Το βελτιώνω συνέχεια. Γιώργο, για να φτάσουμε να παραδώσουμε ένα τσαρούχι, από την ώρα που θα πάρεις μόνο το δέρμα, πόσο χρόνο θες? Για να γίνει ένα τσαρούχι θέλει μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα το ένα. Ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι. Εμείς κόβουμε τα δέρματα εδώ με τα διάφορα πατρών που έχουμε. Mm-hmm. Το μικρότερο νούμερο εδώ είναι το 44 ναι. Και το μεγαλύτερο είναι το 53. Γιατί τα απευθύνεσαι σε ψηλά παιδιά. Ναι, είναι οι ευζώνοι ψηλοί και έχουν μεγάλα πόδια για να στηριχτούν. Λοιπόν, εμείς κόβουμε εδώ τα δέρματα και αρχίζουμε και συναρμολογούμε. Τα εργαλεία είναι αυτά εδώ που βλέπετε εδώ. Τα σουβλιά, εδώ. Μέσα τεχνολογίες από ό,τι βλέπω. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση. Δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Εδώ είναι όλα δέρματα. Περίμενε, πριν με πας εκεί. Ναι. Λοιπόν, έχεις το σπάγκος.
Από το σπάγκο αυτό εδώ, ναι, εμείς φτιάχνουμε την κλωστή να ράψουμε. Ωραία. Και άμα σου δείξω η βελόνα μία τρυπίτσα που έχει μικρούλα και εγώ περνάω αυτή εδώ, εμείς κάνουμε μαγικά. Αυτό τι είναι εδώ? Αυτό είναι κερί της μέλισσας, ναι, το βάζουμε πάνω στην κλωστή για να είναι αδιάβροχη και γερή, να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράψιμο. Με αυτό που κάνεις τώρα στην ουσία, αδιαφοροποιείς. Ναι, κερώνω το σπάγκο, ναι, να είναι κερωμένος, θα το έχετε ακούσει, έτσι, να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, να μην σαπίζει η κλωστή και πάει τζάμπα η δουλειά μας.